επικαιρότητα να καλησπέρισουμε τον Σωτήρη Δανέζη, πρώτο σταθμό Σωτήρη και σήμερα. Το Ιράν, η χώρα θυμίζει ηφαίστειο μετά τις εκλογές και αυτό παρά τις εκκλήσεις του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν να σταματήσουν οι ταραχές. Το θέμα, Νίκο, είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο Ιράν και να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς οι ξένοι ανταποκριτές παραμένουν φημωμένοι από το καθεστώς. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι είχαμε χιλιάδες νέους να κατεβαίνουν και σήμερα στους δρόμους της Τεχεράνης και να έρχονται αντιμέτωποι με τις ισχυρότατες δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν σαφή εντολή να σταματήσουν κάθε διαδήλωση εν τη γενέση της. Παράλληλα, υπάρχουν άλλες πληροφορίες για έκρηξη βόμβας κοντά στο τέμενος του Αγιατολά Χομεϊνί, 45 λεπτά από την Τεχεράνη, μια έκρηξη που είχε και θύματα. Ενώ πριν από λίγο επιστολή στο ανώτατο νομοθετικό σώμα της χώρας έστειλε ο ηττημένος των προεδρικών εκλογών, ο Μουσαβή, ζητώντας την ακύρωση των εκλογών και υποστηρίζοντας ότι υπήρχε σχέδιο νοθείας που είχε τεθεί σε εφαρμογή μήνες πριν την ψηφοφορία. Πέραση τεχνικής λήψης, το βίντεο κυκλοφόρησε μέσω διαδικτύου και μεταδίδεται από τα Διεθνή Πρακτορία ως ντοκουμέντο από τις νέες ταραχές που ξέσπασαν στο κέντρο της Τεχεράνης. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι στους δρόμους της Ιρανικής πρωτεύουσας έχουν ξεσπάσει βίαιες συγκρούσεις, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν στον αέρα και να χρησιμοποιούν γκλόμπς, δακρυγόνα και αντίες νερού για να διαλύσουν περίπου 3.000 άτομα που αψήφισαν την απαγόρευση των αρχών και διαδήλωσαν για 8η ημέρα. From one person who was participating in one of the protests saying, quote, they are beating everyone to death. Lots of people have been taken away. Blood everywhere. Σχεδόν ταυτόχρονα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι έγινε βομβιστική επίθεση κοντά στο μαυσολείο του ιδρύτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολά Χομεϊνί, με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. A terrorist attack in the south of Tehran, the capital, a bomb exploded at the mausoleum of the founder of the Islamic Republic, Imam Khomeini. Με τη στρόφιγγα της ενημέρωσης κλειστή για τους ξένους ανταποκριτές, δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των πληροφοριών. Αναλυτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο προβοκάτσιας. We expected that the regime was going to do something bad, and then blame it on the opposition so that it would get legitimacy to come down heavy, crush the opposition. I'm very concerned based on some of the tenor of, and tone of the statements that have been made, that the government of Iran recognize that the world is watching.